Εκατοντάδες πολίτες μετήχαν στις σημερινές απεργιακές συγκεντρώσεις και πορείες που διοργανώθηκαν στο Βόλο από το τοπικό νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ και τη Γραμματεία Μαγνησίας του ΠΑΜΕ στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας στο δημόσιο τομέα ενάντια στην εργασιακή εφεδρεία και τις συνεχείς μειώσεις μισθών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τοπικής ΑΔΔΗ, το γενικό ποσοστό συμμετοχής στη σημερινή απεργία ήταν πάνω από 70%, με τους εργαζόμενους στο ΙΚΑ και τους δήμους να κρατούν τα σκύπτρα. Πιστεύω ότι με τον αγώνα θα σταματήσουμε αυτά που τελευταία έχουν ανακοινωθεί, εφεδρείες και μισθολόγια. 19 του μηνός, ραντεβού ξανά εδώ με την 24ωρη πανελλαδική απεργία. Όταν θα δουν τους μισθούς, τη μισθοδοσία, τα αποκόμματα της μισθοδοσίας να είναι πραγματικά αποκόμματα, τότε θα έρθουν όλοι μαζί μας. Στέλνουμε το μήνυμα στην επόμενη κινητοποίηση να είναι όλοι έξω. Στο Σύλλογο Εργαζομένων στο ΣΟΤΑ υπάρχει πάντως προβληματισμός για το γεγονός ότι και σήμερα εργαζόμενοι στην καθαριότητα του πρώην Δήμου Νέας Ιωνίας εργάστηκαν κανονικά και μάζεψαν τα σκουπίδια από τους δρόμους. Αυτό βέβαια εμείς θα το δούμε, θα το εξετάσουμε, θα έρθουμε σε επαφή με τους συναδέρφους και θα καταγγείλουμε και όπου χρειάζεται. Έντονα προβληματισμένοι ήταν οι εκπρόσωποι δασκάλων και καθηγητών για τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στη σημερινή 24ωρη απεργία. Ο Έλληνας εκπαιδευτικός καταναγκάζεται να μην κάνει απεργία. Διότι έφτασε στο σημείο πια να σκέφτεται ακόμη και το 1 ευρώ το οποίο θα στερήσει από το παιδί του. Αυτός ο καταναγκασμός του εκπαιδευτικού να μην κάνει απεργία, σε αυτόν τον καταναγκασμό οφείλεται το μικρό ποσοστό, το 16%. Μία ώρα νωρίτερα από τη συγκέντρωση της ΑΔΔΗ στην πλατεία Ελευθερίας, το ΠΑΜΕ έκανε ξεχωριστή συγκέντρωση στην πλατεία Πανεπιστημίου και στη συνέχεια ακολούθησε πορεία στο κέντρο του Βόλου. Εμείς καλούμε τον κόσμο σε όλους, πρώτα στους χώρους δουλειάς, μέσα στους συλλόγους διδασκόντων, στα γραφεία, στις γειτονιές, οπουδήποτε, να οργανώσουμε συλλογικά την αντίστασή μας, έτσι ώστε να μην περάσει η πολιτική τους, δεν θα πληρώσουν τα χαράτια τους. Οι 30.000 απολύσεις είναι η αρχή. Θα έρθουν άλλες 200.000 απολύσεις το 2012. Πρέπει από κοινού, έχουμε την κατάργηση, την προσπάθεια της Τρόικας που ζητά την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα. Είναι μέτρα που διαρκώς έρχονται και θα έρχονται και στο επόμενο διάστημα μέχρι να μας οδηγήσουν στα τάρταρα τους εργαζόμενους όσο μπορούν.